Γιάννη Σαραντάκος κοντά μας. Καλημέρα, Γιάννη. Πώς είστε, κύριε Διευθυντά? Να δώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του Τάσου Μπισίμ. Να σε διορθώσω, Γιώργο, δεν ήταν μόνο από τους πρωτοστάτες της δημόσιας τηλεόρασης, ήταν και στην ιδιωτική τηλεόραση. Είπα ότι βοήθησε τα πρώτα κανάλια να βγουν από το. Στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά, και την πρώτη περίοδο και την αμέσως επόμενη από την κίνηση. Και θέλω να σας πω ότι ήταν και δίπλα μας εδώ, στο νέο ξεκίνημα στην αρχή του Action 24, με την συμβουλευτική του δράση. Με τον οποίο συζητούσαμε και τα πράγματα που αφορούν το Action 24. Δεν έβρισκες ανθρώπους οι οποίοι να έχουν την εμπειρία και, να και την αγάπη για τη δουλειά του, έτσι. Και την ευγένεια και την ταπεινότητα, επίσης. Δηλαδή ακόμα και τα στοιχεία του χαρακτήρα επίσης. Του, επίσης. Τα οποία έτσι πάντα τον έκαναν να ξεχωρίζει. Και ζηλευτός, θέλω να σας πω, στα πολιτικά παρασκήνια, την περίοδο της δεκαετίας του 80, πολλοί νεοδημοκράτες θα ήθελαν να έχουν ένα εμπειρισμό στη μηχανή τους. Ναι. Αυτό είναι το μόνο και θυμάμαι ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τότε, βλέποντας συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ήθελαν πολύ και μάλιστα το συζητούσαν, γιατί είχε καλές σχέσεις και με τους νεοδημοκράτες, mm-hmm. ο Τάσος Μπισίμ, μεταξύ Σουφαρού και Αστείου, να του λέγανε να έκανε τη μεταγραφή. Ναι. Μεταγραφή όχι πολιτική, μεταγραφή σκηνοθετική. Ο ίδιος δεν το δεχόταν. Θα ήταν όμως. Πραγματικά η μεταγραφή. Όχι, όχι. Λέγανε άσε μας γεμίζει τις πλατείες. Ας πούμε, έδειχνε τη συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου, την έδειχνε. Μίλαγε ο Ανδρέας Πατησίων και Αλεξάνδρας και την έδειχνε τη συγκέντρωση να ξεκινάει από τη Συγκρού. Και να φταίνει από την άλλη άκρη στον Κυφισό. Λοιπόν, και του λέγανε είσαι μάγος. Και έλεγε ο Μπισίμ. Μάγος είναι ο Ανδρέας που τους μαζεύει. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν το δεχότανε. Ποτέ δεν είπε ο Μπισίμ. Είχε ένα μαγικό τρόπο, έναν ιδιαίτερο τρόπο και μοναδικό. Πραγματικά. Τα θερμά μας και ειλικρινής οι συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν κομμάτι μιας πολιτικής περίοδου. Και μιας τηλεοπτικής περίοδου, τηλεοπτικής. Δηλαδή παραμένει σκηνοθέτης. Παραμένει σκηνοθέτης ο Τάσος Μπισίμ. Και σας ξαναλέω ότι είχε και σημαντική συμβολή στο Μέγκα στα πρώτα χρόνια όταν ξεκινούσε η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα και μετά. Σωστά. Τελευταία ήταν σκηνοθέτης της εκπομπής των Ενόπλων Δυνάμεων στην ΕΡΤ. Ήταν, είχε κρατήσει, μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη. Συγγνώμη, δεν τα λέγαμε για το πόθεν έσχες. Νομίζω την Παρασκευή τα λέγαμε μαζί. Ότι αν θα έρθει το πόθεν έσχες, θα το ανακοινώσει, το παρουσίασε ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Πώς θα το συζητάμε την επόμενη μέρα, ακριβώς. Ή θα το ξεχάσουμε, γιατί θα ήταν αυτό το οποίο θα περιμέναμε όλοι. Ναι, ναι. Ή θα άνοιγε ένα. Αυτό συμβαίνει και υπάρχει η ελληνική παράνοια πλέον, περί αυτού πρόκειται. Πάμε σε ευρωεκλογές, όπου αντί να συζητάμε. Προσέξτε, δεν συζητάμε καν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε την ακρίβεια, ναι. Συζητούσαμε την εσωτερική, δεν συζητούσαμε ευρωπαϊκά. Τώρα δεν συζητάμε ούτε καν την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Συζητάμε το πόθεν έσχες. Τώρα συζητάμε το περιθώριο. Πάμε σε εκλογές, σε ευρωεκλογές. Και μετά παραπονιόνται οι πολιτικοί ότι το διακύβευμα δεν είναι γνωστό στους πολίτες και δεν ξέρουμε τι γίνεται στο Στρασβούργο με τους ευρωβουλευτές. Δεν συζητάμε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που δεν περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είναι ότι όταν κατέθεται ο κ. Κασελάκης, παρουσίαζε μάλλον, γιατί δεν ξέρω αν το έχει καταθέσει και επισήμως, είναι ότι θα γινούσε μπούμεραγκ αυτή η διαδικασία. Δηλαδή και θα βρισκόταν σε μια θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να εξηγεί πράγματα, να υπάρχει. Το φάλτσο του κύριου Οικονόμου προχθές στο Action 24, που έκανε όλη την κεντροαριστερά ένα μήλο, και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επίσης να υπάρχουν διαφωνίες και υποστηρίξεις mm-hmm. προς τον κύριο Οικονόμου, και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται από επιτιθέμενος αμυνόμενος. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχει υπολογίσει κανένας. Προφανώς όταν αποφάσιζαν, όπως είπε και η Άννα, τελευταία εβδομάδα να παίξουν αυτό το χαρτί. Το λέγαμε τολμηρό εγχείρημα και πώς θα πάει και θα βγει όλο αυτό. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα αποτυπωθεί το βράδυ. Παραβίασε ένα κανόνα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι την τελευταία εβδομάδα παίζεις συντηρητικά. Safe. Ακριβώς. Δηλαδή να αποφύγεις το λάθος, να αποφύγεις το υψηλού ρίσκου κίνηση που μπορεί να σου γυρίσει και ανάποδα. Και παίζεις πιο βατά. Όπως παίζει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, παίζει με μια θετική ατζέντα, πηγαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να βρεθεί με τον Τεντόγλου, εγκαινιάζει τον πύργο του Πειραιά, πάει σε θετική ατζέντα οικονομική, σε εσάς εδώ μίλησε για τις εργοδοτικές φορές, δεν πάει σε ρίσκο. Θα μου πείτε, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και δεν έχει λόγο να ρισκάρει. Αλλά και ο κ. Κασελάκης, έχοντας φτάσει στον πύχη που ήθελε,
νομίζω ότι αυτή η κίνηση τελικά δεν ξέρω, μένει να δούμε αν θα του βγει ή όχι. Και μένει να δούμε αν θα ασχοληθούν οι πολίτες και θα καθορίσουν την ψήφο τους. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι βέβαιος ότι έχει κερδίσει από αυτό. Καλά. Δεν ξέρω αν έχει χάσει. Ναι, σωστά, καλά το λες. Νομίζω πάρα πολύ καλά το λες. Είναι νομίζω και ένα δείγμα, πώς να το πω έτσι, πολιτικής απειρίας του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης έχει ενσκύψει σαν τυφώνας. Καλά, έχει και δίπλα του ανθρώπου που έχουν κάνει εκλογές. Καλά, δεν είναι βέβαιο ότι το να του ακούει η Γιάννη μου. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα σου πω, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πολλά από αυτά τα οποία κάνει, ρωτάς τους ανθρώπους του, τους πολύ στενούς συνεργάτες του. Mm. Ότι παιδιά, αυτό πώς προέκυψε, πώς. Και σε κοιτάνε καλά-καλά. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν μου μίλησε. Δηλαδή, κανείς δεν είπε ότι φέρνοντας φαντάζομαι... τώρα το ποθενέσχεση υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό πλέον. Ένα... αυτό δεν το συζήτησε και δεν ήταν το έλαβε. Αν το είπε, δεν το έλαβε υπόψη του. Και αν το είπε κάποιος, δεν το έλαβε υπόψη του. Ήταν κομβική κίνηση. Δεν ήταν μια κίνηση, αν θα μιλήσω στην πλατεία συντάγματος το παιδί του Άριος. Ήταν πολύ στρατηγική επιλογή. Ήταν απολύτως στρατηγικό. Δεν έχει λήξει η ιστορία αυτή. Γιατί διαβάζω τώρα τα καινούργια τα οποία μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπω όχι απόνερα μεγάλες φουρτούνες πίσω από αυτή τη δήλωση ποθενέσχεση. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζουμε, είναι πληροφορίες του συναδέλφου του Θάνου Δημάδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάζεται εκεί πέρα, ότι έκανε μια έρευνα στα δημόσια έγγραφα του Αμερικανικού Δημοσίου, τα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε. Και τελικά αυτό το ακίνητο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πια του κυρίου Κασελάκη. Έχει μεταβιβαστεί από το Μάρτιο σε μια άλλη εταιρεία, την οποία δεν ξέραμε μέχρι τώρα. Ναι. Και δεν την έχει δηλώσει ο κύριος Κασελάκης. Δεν είναι Ιώσιος. Όμως Ιώσιος, η εταιρεία η καινούργια. Και η διεύθυνση του σπιτιού του κυρίου Κασελάκη. Είναι κοινές. Συμβαίνει να είναι κοινές. Ναι. Νομίζω το ερώτημα που τίθεται είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η νέα εταιρεία. Ποια είναι? Η νέα για μας εταιρεία στο πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη. Ποιος την έχει αυτή την εταιρεία? Ναι. Νομίζω ότι το ερώτημα που θέτουν sites και ο συνάδελφος ο κύριος Μάδης είναι ότι δεν υπήρξε η εταιρεία μέσα. Ναι. Η οποία είναι στην ίδια διεύθυνση και άρα κατά συνέπεια ίσως είναι μια νέα εταιρεία του κυρίου Κασελάκη. Που διαθέτει το σπίτι που έχει στη Νέα Υόρκη. Συμβαίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, συγγνώμη, είναι στα επιπλέον στοιχεία τα οποία περιμένει. Όχι. Νομίζω ότι τα επιπλέον στοιχεία που περιμένει ο κ. Κασελάκης νομίζω έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα σε επίπεδο χρημάτων. Ναι. Οι εταιρείες δεν περιμένει κάποιο καινούριο στοιχείο. Οι εταιρείες ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ναι. Ή την έχω. Ή δεν την έχω την θέλω εταιρεία. Να πω για να αποδείξω ότι δεν είναι πλέον, ότι δεν την έχει πλέον. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε αυτή η εταιρεία, αλλά πλέον επειδή δεν την έχει. Δεν έχει και το σπίτι. Γιατί η εταιρεία και σπίτι, έχουν αν το... καταλαβαίνω σωστό, είναι το ίδιο πράγμα. Το σπίτι που λέγαμε. Ή υπάρχει, η εταιρεία είναι, το σπίτι είναι εγγεγραμμένο στην εταιρεία αυτή, που συμβαίνει, αυτό δεν είναι παράνομο, προφανώς μιλάμε κανονικά. Το κρίσιμο θέμα είναι αν αυτή η εταιρεία είναι καταγεγραμμένη στο ποθενέσχεση ή δεν είναι, που έχει το σπίτι. Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα το οποίο υπάρχει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Αν έχουμε ένα λεπτάκι να την πούμε, παιδιά. Ναι, φυσικά, παιδιά. Είναι μια ανακοίνωση η οποία καταρχήν επιτίθεται στον κύριο Δημάδη. Λέει: ένα, το πληρωμένο πιστόλι του Μαξίμου, το πρώτο θέμα, λέγεται την εφημερίδα. Δεν συνεργάζεται βεβαίως με το πρώτο θέμα ο κύριος Δημάδης πλέον. Γνωστός για το σκάνδαλο Περούκα Γκέιτ, επιδόθηκαν σήμερα σε μια ακόμη απελπισμένη προσπάθεια να ρίξουν λάσπη στο Κασελάκη και, ένα τέτοιο είδος, και είναι τέτοιο το μένος τους που δεν μπήκαν καν στον κόπο να αναγράψουν σωστά τη σωστή τοποθεσία του ακινήτου. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, βέβαια. Δύο, ο Στέφανος Κασελάκης σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του μέσου και του δημοσιογράφου, καθώς και εναντίον οποιοδήποτε άλλο επιμένει στα συγκεκριμένα ψέματα. Τρία, να ανοίξει τώρα ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε και οι δύο να καταθέσουν το πόθεν έσχεση του 23. Ο Πρωθυπουργός κυβερνάει, γιατί δεν ανοίγει η πλατφόρμα, κρύβει κάτι ο ίδιος ή επιχειρεί να κρατήσει δέσμιο τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Για την ταμπακέρα τίποτα. Ναι. Επίσης, αυτή την πλατφόρμα, παιδιά, δεν την ανοικοκλίνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν έχει ένα κουμπί στο γραφείο του Μητσοτάκης, το οποίο το πατάει και λέει. Είναι πρωθυπουργός, οπότε αν έδινε συντολή, μπορεί να ανοίγει. Γιατί μια ανεξάρτητη αρχή. Η πλατφόρμα για τους καινούριους ισχύει. Μπορεί να, δηλαδή, αν εσύ καταθέσεις πρώτη ενέσχυση πρώτη φορά, μπαίνεις. Όπως ο κύριος Κασελάκης. Όπως ο κύριος Κασελάκης. Είναι αρχική δήλωση, ακριβώς. Η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει γιατί υπάρχει παράταση για όλους μας, όσοι καταθέτουμε πρώτην ενέσχυση. Και γι' αυτό δεν έχει ανοίξει. Και ο Μητσοτάκης, ξαναλέμε, ότι δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τώρα πόθεν έσχες. Αν ήταν πρώτη φορά στην πολιτική ο Μητσοτάκης, θα ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ναι. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, ούτε καν τώρα, ας πούμε. Γι' αυτό λένε από την κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν έκανε την αρχική δήλωση ο κ. Κασελάκης. Δεν κατέθεσε την αρχική δήλωση. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ο κ. Κασελάκης τι λέει. Ότι πάμε μαζί να καταθέσουμε πόθεν έσχες. Ναι. Προσπερνώντας ότι ο Μητσοτάκης επί 20 χρόνια καταθέτει πόθεν έσχες. Άρα είναι γνωστά. Τι αφήνει μια σκιά να υπάρχει ο κ. Κασελάκης, ότι κάτι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια που με δεν έχει καταθέσει ο Μητσοτάκης. Ναι, με μια offshore, λέει, η οποία έχει το σπίτι του Βολτέρου και... Ναι,
Πάλι επίσης υπάρχει ένα θέμα, κάτι που αφήνει να εννοηθεί χωρίς να το λέει στην πραγματικότητα. Όλη αυτή η συζήτηση δεν είμαι βέβαιος ότι πάει καλά για τον ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περίπτωση, και δεν αναφέρομαι σε αυτά που γράφει το site πρώτο θέμα. Δεν το ξέρω το θέμα, δεν μπορώ να πάρω θέση. Αλλά ότι γενικώς ξεκίνησε μια συζήτηση και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, βοηθούντος και του κ. Θανάση Οικονόμου, βρίσκεται απολογούμενος και έχει γίνει μήλος στο εσωτερικό του κόμματος, το οποίο αγγίζει σε ένα βαθμό και στενούς πολιτικούς φίλους του κ. Τσίπρα, είναι δεδομένο. Μάλιστα. Δηλαδή ο κ. Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής, νέστορ της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, στενός πολιτικός φίλος του Τσίπρα, δεν τον βάζει σε μια λογική ότι ήρθε σε κάποια είδους συνδιαλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία για να καλύψει για να κάτι του Μητσοτάκη και να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, η έκρηξη Βαρεμένου επίσης, ο Βαρεμένος συναδελφός μας, ο άνθρωπος, χθες τον είδα οργισμένο δικαίως, έτσι. Τον έβαλα σε μια διαδικασία χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Εντάξει, τώρα και δεν είναι και εύκολο να λερώσεις το σακάκι του Βούτση και του Βαρεμένου. Σε καμία περίπτωση. Πολιτικά μπορεί να έχεις 15.000 διαφωνίες μαζί τους, αλλά ότι μπήκε σε μια συναλλαγή που, προσέξτε, το πόθεν έχει Μητσοτάκη για μια περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει σημαία από τότε. Δηλαδή υπήρχε μια επίθεση προσωπικά στον Μητσοτάκη και στη σύζυγό του, όπου αντιλαμβάνεστε ότι ποιος θα πήγαινε ταυτόχρονα με την επίθεση που δεχόταν ο Μητσοτάκης να κάνει κάποιο είδους συζήτηση για να καλυφθεί κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί, φώναζε προς τα έξω. Τέλος για να πλήξει το Μητσοτάκη και την οικογένεια. Αυτά που παρακολουθεί τώρα τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από τη Δευτέρα. Μετά θα μου λέτε για την αποχή τη Δευτέρα. Μετά θα λέμε για την αποχή, γιατί δεν πήγε να ψηφίσει, ενώ ήταν να πάει να ψηφίσει, το σκέφτηκε, είχε και υψηλές θερμοκρασίες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Όπου προσέξτε, γίνεται μια συζήτηση στο κέντρο της αριστεράς, η οποία έχει μέσα offshore εταιρείες. Σπίτια στην Αμερική. Αμοιβαία. Σπίτια στην Αμερική. Πόθεν έσχες. Μετοχές. Και όλο αυτό είναι, μιλάμε για κόμμα αριστεράς αυτή τη στιγμή. Που υποθέτω ότι πολλοί εκ των ψηφοφόρων της αριστεράς, για όλους μας, είναι λίγο ξένα όλα αυτά. Δεν μπορεί να τα αντιληφθείς. Όχι, ακριβώς. Αυτό δεν συζητάμε το δηλαδή τώρα. Και αυτό ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω το έθεσε, αν δεν κάνω λάθος, χθες στην ομιλία του. Ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι αριστερά. Ακριβώς. Έχει πάει πάνω από τον Ανδρουλάκη ο Στέφανος Κασελάκης τώρα και του κάνει μαλάξεις. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθεί να τον κρατήσει στην, πολιτικά εννοώ, στη ζωή. Ναι. Αποχή, Γιάννη. Αυτό. Τι βλέπεις. Θα είναι μεγάλη. Είναι προφανές ότι θα είναι μεγάλη εποχή. Δημοσκόποι λένε, χωρίς να μπορούν να το τεκμηριώσουν ακόμα, ότι ίσως είναι από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών. Δεν μιλάμε για το 50%. Πιθανότητα να μιλάμε και πάνω από 50%. Η αποχή, όχι η συμμετοχή. Να ψηφίσουν λιγότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους. Ακριβώς. Να ψηφίσουν λιγότεροι, να είναι περισσότεροι αυτοί που θα απέχουν από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν. Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς εύκολα, είναι ποιοι θα είναι εκείνοι. Θα είναι κάποιος αριστερός, ο οποίος όλη αυτή η συζήτηση που περιγράψαμε, με μετοχές, offshore, μεταβιβάσεις, ομοιβαία, θα πει τη σχέση εγώ με αυτή την αριστερά. Θα είναι νεοδημοκράτες όπου θα κάτσουν στον καναπέ τους για να εκφράσουν μια δυσφορία για τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κανείς δεν ξέρει. Ή κάποιοι που μπορεί να σκεφτόντουσαν να πάνε, αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις και που βλέπουν μέσα στην εβδομάδα και έτσι όπως εξελίσσεται, να μην θέλει να σκεφτεί. Πάντως, εγώ θα μείνω σε μια πρόβλεψη ότι σίγουρα η αποχή δεν θα φορά ένα μόνο κόμμα. Ναι. Δηλαδή, μην περιμένετε ότι η αποχή θα είναι μονοπαντή. Δεν θα πάνε, ας πούμε, οι Νεοδημοκράτες. Δεν θα πάνε οι του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος θα πληγωθεί περισσότερο. Θα διατρέξει οριζοντίως και καθέτος τα κόμματα. Άλλος θα πληγωθεί περισσότερο και άλλος λιγότερο πάντως. Δεν είναι ποτέ. Και εκεί εξαρτάται πόσο έχεις να χάσεις. Αν έχεις λίπος, για να το πούμε έτσι απλά, να χάσεις. Ναι. Και μένει να δούμε πώς θα πάνε. Πάντως, και να δούμε ποιον βολεύει στο τέλος. Δηλαδή, αν το ποσοστό της αποχής, ας πούμε, είναι 60 προς το ΣΥΡΙΖΑ και 40 προς τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα ενισχυθεί έτσι. Μάλιστα. Ή το ανάποδο, αν συμβεί, θα ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επίσης, οι ηλικίες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδαμε και στη δημοσκόπηση της Opinion Poll ότι οι μεγάλες ηλικίες δεν είναι εκείνες που θα πρωταγωνιστήσουν στην αποχή. Μένει να δούμε αν ο κ. Κασελάκης γοήτευσε αρκετά τους νεότερους σε ηλικία, τόσο σαν να τους σηκώσει από τον καναπέ. Μάλιστα. Ή νωρίς από το κρεβάτι τους για να πάνε στην κάλπη. Για να πάνε να ψηφίσουν. Πάμε, γιατί αύριο είναι η μεγάλη ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ στο Σύνταγμα. Σήμερα όμως είναι σήμερα. Στη Γαλλία, έτσι. Είναι στη Γαλλία. Γαλλία, ένα σημαντικό θέμα. Σημαντικό που είναι πέρα και πάνω από τις εκλογές. Θα πάει να δει στα ναυπηγεία την προετοιμασία για τις πρώτες φρεγάτες στην Μπελαρά, η οποία θα είναι το 25 στις Ελληνικές θάλασσες, στο Αιγαίο. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει πράξη αυτό που προανήγγειλε στη δική σας εκπομπή ο κ. Μητσοτάκης, η συμφωνία για παροχή, για αγορά 6 επιπλέον ραφάλ από τους Γάλλους. Θα υπάρξει μια συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν, νομίζω ότι θα κλειδώσει εκεί
Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να προσθεθεί μία ακόμα μπελαρά στο οπλοστάσιο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ραφάλ και μπελαρά, ο συνδυασμός τους μας κάνουν κυρίαρχους θάλασσα και αέρα. Αν συμβεί αυτό πάντως, τα ναυπηγεία της Λοριάν θα δουλεύουν για τα επόμενα 7 χρόνια για την Ελλάδα. Εμείς θα τα πληρώνουμε βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι εκεί θα χτίζονται ελληνικά πλοία, τα ελληνική πύργη για την ακρίβεια, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο Αιγαίο και σε συνεργασία με τα Ραφάλ. Μιλάμε για οπλικά συστήματα τα οποία στην Ελλάδα μας δίνουν απολύτως το πλεονέκτημα και στον αέρα και στην θάλασσα. Εάν δεν συνδυάσετε τα Ραφάλ με τα F-35, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως αντίπαλος Ελλάδας που θα αποτολμήσει κάτι τουλάχιστον στον αέρα και στο Αιγαίο. Έτσι. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση η οποία θα κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες και μένει να δούμε πότε θα έρθουν και τα τελευταία 6 Ραφάλ στην Ελλάδα για να ενισχύσουν την πολεμική αεροπορία. Το πότε μεταμένει, σωστά. Να μας κάνουν καλύτερη τιμή τώρα που παίρνουν περισσότερα. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι θέμα τιμής, θα μου πει να σου πω. Είναι δύο είναι θέμα. Ναι, όταν θα δεις τα θαλάσσια τείχη των Μπελαρά και τα τείχη στον αέρα με τα Ραφάλ, νομίζω ότι τιμή μετά, δεν παίζει. Ακριβώς έχει περάσει παρακάτω. Και νομίζω ότι πάντως είναι και καλό για το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχουν μπει σε αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι μονίμως αδιέξοδη και δεν έχει κανένα νόημα. Πόσο κάνουν. Γιατί δεν δίνουμε τα χρήματα των Ραφάλ να τα κάνουμε σχολεία. Είναι το βούτυρο κανόνια που λέμε. Το οποίο είναι μια συζήτηση η οποία είναι παλαιάς εποχής και μάλλον λαϊκιστικής. Πάντως, ο κ. Πολάκης στηρίζει τον κύριο Οικονόμου, να τα πούμε αυτά. Ενώ κάποιες στελέχοι έχουν πάρει τις αποστάσεις τους. Ο κ. Πολάκης δίπλα στον κύριο Οικονόμου. Ήταν αυτό που σας είπα πριν, ότι ο κ. Οικονόμου βγήκε και στήριξη μέσα, όχι μόνο αυτό που ήταν απέναντι. Ο κ. Πολάκης έκανε μια ανάρτηση, μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Οικονόμου. Με τον Οικονόμου. Και είπε ότι δεν θα μιλήσει επί του παρόντος. Αυτό τι. Τι σου λέει Γιάννη, δηλαδή αν θα κάτι ξέρει, προφανώς. Όχι, εμένα μου κάνει ότι κάτι ξέρω. Αλλά δεν μιλάω. Αλλά δεν μιλάω τώρα που έχουμε εκλογές. Άρα από Δευτέρα φαντάζομαι θα μιλήσει, υποθέτω. Μένα να το δούμε. Πάντως το ότι βρήκε στήριξη ο κ. Οικονόμου στον κ. Πολάκη έχει τη σημασία του κι αυτό, έτσι. Ο κ. Τσίπρας θα πάει αύριο στη συγκέντρωση. Μπράβο, Ρσιάνα, που το ξεχάσαμε αυτό. Ο κ. Τσίπρας θα πάει αύριο. Πληροφορίες του Άξιον 24 θα είναι μια διακριτική παρουσία. Δηλαδή θα είναι από κάτω. Από κάτω και πίσω. Και πίσω-πίσω, Το από κάτω θα είναι σίγουρα. Ναι. Το πίσω θα είναι. Παιδιά, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Τσίπρας στη συγκέντρωση και να μην πια αρπάξει την ευκαιρία ο Κασελάκης να τον ανεβάσει πάνω στο. Καλά, πρέπει να θέλουν και οι δύο, Ναι, αλλά. Να τον ανεβάσει δεν είναι εύκολο. Όταν πας, παιδιά, όταν πας στη συγκέντρωση, όταν αποφασίζεις να πας, μετά τα πράγματα φεύγουν και εντελώς από τον έλεγχό σου. Όχι απόλυτα. Άμα δεν θες κάτι, δεν το κάνεις. Θυμίζω ότι και στην δεξιά υπήρχε κάτι τέτοιο. Το συνέδριο δεν έκανε κάτι ανάλογο ο κύριος Κασελάκης. Ναι, αλλά ήταν συνέδριο και ήταν ίσως ευνηδίασε τον αποδέκτη του σήματος. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα ευνηδίασε ιδιαίτερα. Ενδιαφέρον για τους δύο πρώην της Νέας Δημοκρατίας, δεν βλέπω να με ρωτάτε γι' αυτό. Μόνο για τον κύριο Τσίπρα βλέπω μια. Όχι. Οπότε μείναμε. Ότι δεν θα δούμε. Δεν θα δείτε κάτι. Τον κύριο Καραμαλή, νομίζω. Κάτι. Δεν ήταν και χθες νομίζω στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Καραμαλής. Ούτε νομίζω κάτω, ούτε πάνω, ούτε μακριά, ούτε κοντά. Δεν είναι στην Αθήνα αυτές τις ημέρες ο κύριος Καραμαλής. Δεν είναι καν στο. Γιάννη, ούτε αύριο. Στην Ελλάδα ή στην Αθήνα. Στη Ραφίνα. Δεν είναι καν στη Ραφίνα. Α, δεν είναι. Αυτές είναι στην Ξάνθη, στη δραστηριότητά του την καινούργια. Νομίζω ότι. Κάπου εκεί είναι αυτό. Μάλιστα. Άρα δεν περιμένουμε κάτι, Δεν περιμένουμε να δούμε τον κύριο Καραμαλή, δεν περιμένουμε να κάνουμε δήλωση. Θα στοιχημάτιζα όμως ότι εύκολα, δύσκολα. Όχι πολύ φωναχτά ψιθυριστά, θα έχει κάνει δήλωση και ο Σαμαράς μέχρι την Κυριακή. Μέσα από τα δόντια. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω τι θα πει επίσης. Αλλά τι τραβάμε με τους πρώην. Την Κυριακή αυτό. Μέχρι το 90 θα έχουμε την αγωνία. Όχι εμείς. Ναι. Η πρώην είναι πρόβλημα, παιδιά. Η πρώην είναι πρόβλημα. Σε όλα τα επίπεδα. Ακούς καλά το λες. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.